Τώρα, ελάτε να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή εδώ στο στούντιο τον συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Τεμπονέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Λοιπόν, τι να περιμένουμε αύριο από την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος? Θέλω να πω, εκτός από το γνωστό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Αύριο θα δείτε μία σύμπτυξη του προγράμματος, αλλά και μία αναμόρφωσή του, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους τους πολίτες ότι ακριβώς επειδή το προηγούμενο διάστημα δεν κατορθώσαμε να πάμε σε μία προγραμματική αντιπαράθεση, τώρα, σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες είναι νέες εκλογές σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, έχουμε κάθε διάθεση να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Άρα, σε 7 βασικούς άξονες, σε 7 βασικά βήματα, θα αναλυθούν βεβαίως από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξανδρο Τσίπρα και τα στελέχη, ποιες είναι οι 7 βασικές προτεραιότητες, τα 7 βασικά βήματα, προκειμένου να υπάρξει το κεντρικό σύνθημά μας ως αποτέλεσμα, δηλαδή μια δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους. Ο πύχης που μπαίνει, θέλω να πω, απ' τη μια υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα τέτοιο που δεν μπορεί να αγνοηθεί, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι να πείτε ότι διεκδικείται διακυβέρνηση της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά, κόμμα εξουσίας που δεν διεκδικεί την πρωτιά σίγουρα δεν θα τα πάει καλά. Πού βάζετε τον πύχη, πού είναι η ισορροπία? Κύριε Μελιγκόνη, θα είμαι ειλικρινής. Έχει καταγραφεί ένας εξαιρετικά αρνητικός σχετισμός με τις προηγούμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, είπα και πριν ότι έχουμε μια νέα εκλογική διαδικασία σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Όχι πλέον με το καθεστώς της απλής αναλογικής για να αναλωνόμαστε ποιος και με ποιον θα κυβερνήσει. Αλλά βεβαίως έχουμε ένα πολιτικό περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής, όπου το πρώτο κόμμα, παίρνοντας τον πόνους των 40 εδρών, διεκδικεί την εξουσία. Ως κόμμα εξουσίας λοιπόν και εμείς, αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε. Να καταθέσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμά μας, ένα εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο, είναι βιώσιμο, είναι άκρος κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και με βάση αυτό επιδιώκουμε και φιλοδοξούμε να επανασυστηθούμε στους πολίτες, ακριβώς για να τους ενημερώσουμε για τις λύσεις που διαθέτουμε για τα βασικά τους προβλήματα. Για το θέμα της ακρίβειας, για το θέμα των κόκκινων δαλειών των πληστηριασμών, για την ενίσχυση του εισοδήματός τους όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις και βεβαίως για τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού κράτους, το οποίο πράγματι θα στέκεται δίπλα στον πολίτη και δεν θα είναι πολέμιος αυτού. Είπατε πριν για προγραμματική αντιπαράθεση. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το πεδίο η αριστερά τι δίνει τη μάχη? Τι θέλω να πω? Ακούμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ να υπερασπίζεται και την ανάγκη αύξησης του φόρου των μερισμάτων και την ανάγκη μείωσης του σκανδαλωδώς, όπως λέει, αφορολόγητου ορίου στις γονικές παροχές. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλάκης έκανε μια ανάλυση ότι άμα βάλουμε μέσα παππούδες, γιαγιάδες κτλ., μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4,8 εκατομμύρια το ποσό της περιουσίας που μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς ένα ευρώ φορολογίας. Εσείς αυτή τη μάχη δεν τη δίνετε? Δηλαδή, από τη μια λέτε ότι στυλιτεύετε την κυβέρνηση για το υψηλό αφορολόγητο, αλλά δεν έχετε στο πρόγραμμά σας τη μείωσή του για τη γονική παροχή. Και απ' την άλλη, μας λέτε ότι δεν είναι και δημοσιονομικά τίποτα σπουδαίο το θέμα των μερισμάτων για να το κουβεντιάζουμε. Γιατί? Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα. Υπό την έννοια ότι η αύξηση του φόρου διανομής των μερισμάτων έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Μην νομίζουν οι πολίτες ότι μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις. Το 0,33% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή διαθέτει μερίσματα, δηλαδή, τα οποία μπορεί να διανύμει σε ποσό πάνω από 50.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για 2-3.000 επιχειρήσεις, όχι παραπάνω, σε όλη την επικράτεια. Άρα δεν αφορά, θέλω να πω αυτό, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τι την αφορά όμως? Την αφορά το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ, για το οποίο δεν ακούω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Την αφορά η μείωση των έμεσων φόρων, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείωση του ειδικού φόρου, του φόρου του ΦΠΑ, μάλλον στα τρόφιμα, στο 6% και η κατάργηση αυτού σε βασικά είδη όπως είναι το γάλα, το ψωμί και οι παιδικές τροφές. Μιλάμε για κατάργηση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Και βεβαίως μιλάμε και για μια σωρία φοροελαφρύνσεων, οι οποίες πράγματι αναγνωρίζουν ότι η μεσαία τάξη αλλά και τα μεσαία και χαμηλά στρώματα έχουν υποστεί μια φοροελαιλασία το τελευταίο διάστημα με ευθύνη ποιου? Της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε λοιπόν, τα στοιχεία είναι γνωστά, ότι μόνο για το 2022 έχουμε αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ κατά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχουμε την ελληνική παραδοξότητα να είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης στην οποία οι έμεσοι φόροι αποτελούν το 60% των φορολογικών εσόδων του δημοσίου. Σε αυτά είμαστε πρωταθλητές. Και είμαστε πρωταθλητές παράλληλα, για να μην μιλάμε μόνο για φόρους, να έχουμε και, δηλαδή, και μια θετική ατζέντα, και στο κομμάτι των μισθών και των συντάξεων. Προκαλώ λοιπόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μας απαντήσουν. Τι λένε, για παράδειγμα, τους συνταξιούχους? Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους? Εμείς μιλάμε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Εμείς μιλάμε για επιστροφή των αναδρομικών, για τις παράνομες περικοπές σε επικουρικές και δώρα. Μιλάμε για την αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά, για τη θέσπιση αφορολογήτου για τους συνταξιούχους στα 10.000 ευρώ και για την κατάργηση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοπτικής Ασφάλισης. Για τους μισθούς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα.
Μιλάμε για 100% μισθό στα 880 ευρώ. Ναι. Με αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Μιλάμε για αποκατάσταση τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων, όπου και εκεί είμαστε, αν θέλετε, πρωταθλητές προς τα κάτω. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που έχει ποσοστό κάλυψη εργαζομένων από συλλογικό συμβάσεις κοντά στο 24%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 55% ή και 60% ή και 70% σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Mm. Άρα τι λέμε. Λέμε ουσιαστικά ότι πρέπει να κινηθούμε σε μια πορεία σύγκλησης με την υπόλοιπη Ευρώπη, με όρους όμως κοινωνικού συνοχής. Και γι' αυτό, μέσα στο πρόγραμμά μας, τι λέμε, ότι θα ενισχύσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας που τόσο πολύ έχει υποφέρει και είδαμε σήμερα με το τραγικό περιστατικό στην ΚΟ ποια είναι τα αποτελέσματα των κυβερνητικών πολιτικών, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική προοπτική, διότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει άλλος δρόμος και ο δρόμος αυτός είναι εφικτός. Αποτύπωμα λοιπόν σοβαρό, τα μερίσματα δεν έχουν, αλλά η συζήτηση δεν αφορά το 0,3% όπως λέτε. Από την άλλη πλευρά, μια συζήτηση για το ποιοι φόροι είναι άδικοι και ποιοι φόροι είναι δίκαιοι δεν αφορά τους πάντες. Θέλω να πω το ότι, ας πούμε, ένας μισθωτός των 22.000 ευρώ το χρόνο και ένας εισοδηματίας μερισματούχος των 72.000 ευρώ το χρόνο πληρώνουν ίδιο φόρο, δεν είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όποιος καεί στον κατρούγκαλο φυσάει και τα αυτονόητα, αλλά... Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι είναι μια συζήτηση η οποία αφορά κατ' εξοχήν την αριστερά. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, προμετωπίδα της αριστεράς αυτή τη στιγμή είναι η αναδιανομή του εισοδήματος. Mm-hmm. Οπότε η συζήτηση αυτή είναι βέβαιο ότι μας αφορά. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι τα μεσαία εισοδήματα έχουν υποστεί μια φοροελεγασία. Όχι μόνο την τελευταία τετραετία, εγώ θα βάλω στο παιχνίδι και την προηγούμενη δεκαετία. Μην ξεχνάμε ότι μια μεσαία επιχείρηση έχει υποστεί μνημόνια διαδοχικά, έχει υποστεί πανδημία, έχει υποστεί ενεργειακή κρίση, η οποία έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εκεί, το βλέπουμε και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Βεβαίως όμως, δεν αναφερόμαστε μόνο στους μικρομεσαίους. Θα έλεγα ότι αναφερόμαστε πρωτίστως στις δυνάμεις της εργασίας, στη μισθωτή εργασία και τους συνταξιούχους, όπου βεβαίως εκεί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ενίσχυση του εισοδήματός τους, καθώς ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Είναι γεγονός ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία είπε σήμερα ο κ. Κέρτσος, λέγοντας ότι ουσιαστικά οι έμεσοι φόροι μάλλον ελαφρύνουν τα χαμηλά εισοδήματα και επιβαρύνουν περισσότερο τους πλούσιους. Αυτά νομίζω ότι είναι αστειότητες, τα οποία κρίνονται βεβαίως από τους πολίτες. Εμείς λέμε ότι πρέπει ακριβώς να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, διότι υπάρχουν παραδείγματα και στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ας μην πάμε στην Ισπανία, ας μην πάμε στην Πορτογαλία, ας πάμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, όπου έχουμε παρατεταμένα ή απαρατεταμένο διάστημα μειωμένους συντελεστές στην οικοδομή, στα ιατρικά είδη, στο σινεμά, σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, γιατί αναγνωρίζουν τι κάποιοι, ότι πραγματικά πρέπει να έχουμε προσιτές τιμές για τους πολλούς στα αγαθά αυτά. Mm-hmm. Άρα, τι μας λέει η Νέα Δημοκρατία, μήπως άραγε, αναρωτιέμαι εγώ, έχει κρυφή ατζέντα και σκέφτεται πράγματι να αυξήσει και τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές? Αν ισχύει αυτό το οποίο προσπάθησε με μια άσκηση της πλάκας να μας αποδείξει ο κύριος Κέτσος, τότε προφανώς μάλλον η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία έχει κρυφή ατζέντα. Κύριε Τεμπονέρα, σε σχέση με τα οικονομικά, αναφερθήκατε σε αυτό που έχει αρχίσει και γίνεται και στο Twitter viral με τον όρο Σκέρτσονόμικς, πως ο κύριος Σκέρτσος με αυτό το 7% και λοιπά που είπε για τη μείωση προσπαθεί να αποδείξει το θέμα της κατανάλωσης. Απ' την άλλη πλευρά, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ποιοι φόροι κατά τη γνώμη σας μπορούν ή πρέπει να αυξηθούν? Καταρχήν, ζούμε μια βίαιη πραγματικότητα κατά της πλειοψηφίας των πολιτών. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως δεν βλέπουμε ότι για το 2022 2-3 εταιρείες παραγωγής δηληστηρία και 6-7 εταιρείες παραγωγής ενέργειας έχουν αποκομίσει υπερκέρδη, δηλαδή κέρδη πάνω από τα συνήθη, τα οποία ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν φορολογηθεί μέχρι σήμερα. Έφερε η Νέα Δημοκρατία μια ρύθμιση η οποία με διάφορες αλχημίες κατάφερε να φορολογήσει, αλλά περιμένουμε να δούμε τι έχει πράξει. Ένα μέρος των δηληστηρίων. Ένα πολύ μικρό μέρος, μιλάμε για 370 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, με βάση τους ισχυρισμούς. Άρα, εμείς τι λέμε. Για υπερκέρδη άνω των 2 δις. Αυτά, έτσι. Σωστά. Εμείς λέμε ότι από τα κεφάλαια αυτά μπορούμε να αντλήσουμε όφελος για τον κόσμο, το οποίο θα ανέρχεται στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε και κοινωνικές πολιτικές και να στηρίξουμε τους μισθούς, να στηρίξουμε τις συντάξεις, να κάνουμε τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, τις οποίες προβλέπουμε στο πρόγραμμά μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζήτημα των φορολογικών συντελεστών είναι κάτι το οποίο εμείς το επικεντρώνουμε εκεί που υπάρχει, στην εσωκέρδεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, που οι τιμές, η χονδρική τιμή, είναι πιο χαμηλή σχέση με ό,τι ήταν πριν από 1-1,5 χρόνο.
υπάρχει μια καρτελοποιημένη αγορά. Ναι. Υπάρχει μια ρηχή αγορά. Mm-hmm. Υπάρχει προσυνεννόηση ανάμεσα στις εταιρείες και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μπορεί να μην έχουμε υπερκέρδη τα οποία ήταν αντίστοιχα της προηγούμενης περίοδου, αλλά σε κάθε περίπτωση mm-hmm. έχουμε το γεγονός ότι η χώρα μας είναι η πέμπτη πιο ακριβή χώρα αυτή τη στιγμή στη βενζίνη και έχουμε μία από τις πιο ακριβές τιμές αυτή τη στιγμή ρεύματος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πολεμήσουμε. Γιατί? Γιατί συνιστά το νούμερο ένα ζήτημα για τα νοικοκυριά mm-hmm. και για τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς φιλοδοξούμε τι? Με το πρόγραμμά μας, κύριε Μελιγκόνη, να παράξουμε πλούτο. Ναι. Και όταν παράγεις πλούτο, είσαι εκεί ως κράτος, ως ρυθμιστής, να μπορέσεις να τον διανέμεις δίκαια στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αυτό δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει? Παίρνει τα χρήματα από τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, αφαιμάζει τα λαϊκά νοικοκυριά μέσω των έμεσων φόρων, δίνει ορισμένες παροχές, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης. Εγώ δεν είμαι από εκείνους ο οποίος παραγνωρίζει ότι τα επιδόματα βοήθησαν και στήριξαν κάποιους ανθρώπους. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά δεν πρόκειται να διαρκέσουν επί μακρόν. Μοιραία θα κοπούν, αλλά οι τιμές στο ράφι, οι τιμές στην αντλία. Ούτε τα υπερκέρδη όμως θα κρατήσουν για πάντα. Του χρόνου μπορεί να μην έχουμε. Είδατε σήμερα ότι η Κομισιόν κόβει τις επιδοτήσεις. Άντε λοιπόν και σε ένα μήνα είστε κυβέρνηση, άντε και παίρνετε ένα μεγάλο μέρος από τα ως τώρα υπερκέρδη. Μετά. Είναι ένα γεγονός ότι για το πρώτο διάστημα, για τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησής μας, πράγματι mm-hmm. επαρκούν τα χρήματα αυτά προκειμένου να προχωρήσουμε σε παροχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είπα και προηγουμένως όμως mm-hmm. ότι το πρόγραμμά μας παράγει πλούτο. Γιατί? Γιατί εστιάζεται στην άμεση της εργασίας. Εστιάζει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εστιάζει στα χρήματα και στους πόρους, όχι μόνο τους εθνικούς, αλλά και τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά, κύριε Μελιγκόνη, είναι 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ναι. τα οποία, αν πέσουν με σωστό και ορθό τρόπο στην αγορά, τότε μπορούμε να έχουμε αυξημένες μεγέθυνση μάλλον των επιχειρήσεων, μπορούμε να έχουμε προσλήψεις, καλύτερους μισθούς, άρα και καλύτερα έσοδα για το κράτος. Το σχήμα είναι εξαιρετικά απλό. Αρκεί να θέλει κάποιος πράγματι mm-hmm. να πάει σε μια τέτοια πολιτική επιλογή. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι να συνεχίζεται αυτό που λέμε μια από τα ίδια. Ό,τι ζήσαμε δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια. Να κλείσουμε και με ένα σχόλιο για το debate. Φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα με τον τρόπο με τον οποίο αρνήθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη διακομματική. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή επικαλέστηκε και το εκλογικό αποτέλεσμα ο κύριος Κέρτσος, αυτό έχει μια βάση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε 2 διεκδικητές της εξουσίας στη χώρα. Κύριε Μελιγκόνη, ποιος φοβάται τη δημοκρατία? Ποιος φοβάται το δημόσιο διάλογο? Mm-hmm. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει σε ένα απευθείας debate να αντιμετωπίσει τον κ. Τσίπρα? Τι έχει να φοβηθεί εναντί αυτού? Είχε μάλιστα ο ίδιος δεσμευτεί, αν θυμάμαι καλά, βέβαια, ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα ακολουθήσει debate μεταξύ των 2 πολιτικών αρχηγών. Ποιο είναι το γεγονός εκείνο τον οποίο τον οδήγησε να επαναχωρήσει από την επιλογή αυτή? Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε καθαροί και εξάστεροι και δεν φοβόμαστε το δημόσιο διάλογο. Άρα, συνεπώς, θα συμμετάχουμε κανονικά και εμείς στο debate των 5 πολιτικών αρχηγών. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία, θεωρούμε, θα έλεγα, όχι με τους στήρους όρους στους οποίους έγινε το προηγούμενο διάστημα το debate, να υπάρχει μια πιο ελεύθερη συζήτηση, ναι. να μπορέσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πράγματι να πάνε σε μια προγραμματική αντιπαράθεση και να υπάρξει, αν θέλετε, και διαφορετικοί όροι. Δηλαδή να υπάρξουν όροι διαλόγου, προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα προς πολίτες. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η εικόνα του προηγούμενου debate, αν μη τι άλλο, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αρεστό σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, σε όλους όσους το παρακολούθησαν. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ.